Πόδι σε θαλάσσιε περιοχέ ευθύνη τόσο τη Κύπρου όσο και τη Ελλάδα βάζει ξανά η Άγκυρα με έξι ναύτεξ που αποτυπώνουν ξεκάθαρα τι διεκδικήσει τη στην Ανατολική Μεσόγειο, όπω διαφάνηκαν και στο χάρτη που παρουσίασε δημοσίω η ίδια η κυβέρνηση τη Τουρκία. Με τρει ναύτεξ δεσμεύουν περιοχέ νοδιοδυτικά και δυτικά τη Πάφου, καθώ και βορειοδυτικά του Ακάμα για στρατιωτικές ασκήσει με πραγματικά πειρά. Με τέταρτη ναύτεξ δεσμεύουν περιοχή δυτικότερα στο όριο των υφαλοκρηπίδων Κύπρου Ελλάδο πάλι για ασκήσει, ενώ προχώρησαν στην δέσμευση και περιοχή νότια τη Λεμεσού μέχρι τι 29 Αυγούστου. Ναυτικά γυμνάσια για εκπαιδευτικού σκοπού θα πραγματοποιήσει η Τουρκία και σε περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, την οποία επίση δέσμευσε με ναύτεξ. Στο γνωστό μοτίβο και η νέα ανάρτηση στην οποία προχώρησε σήμερα ο Υπουργό Ενέργεια τη Τουρκία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter. Ανήρθησε συγκεκριμένα φωτογραφίες από τα πλωτά Άγιο Φατίχ, τα οποία επιθεώρησε πρόσφατα, καθώ και από το ερευνητικό πλοίο Μπαρπαρός και έγραψε ενδεικτικά. Το Γιαβού βρίσκεται στα ανοιχτά τη Καρπασία εδώ και ένα μήνα και το Φατίχ διενεργεί γεώτρηση εδώ και τέσσερι μήνε στον στόχο Φινική 1. Όσον αφορά τον Παρπαρό, αυτό συνεχίζει τι μελέτε του στην Ανατολική Μεσόγειο για δύο χρόνια. Η Ανατολική Μεσόγειο είναι θέμα τη Τουρκία. Ήμασταν εδώ χθε, σήμερα είμαστε εδώ, αύριο θα είμαστε εδώ. Οι λεονταρισμοί τη Άγκυρα, οι προκλήσει και οι απειλέ τη, καθώ και η πολιτική τη κυβέρνηση του Ταϊμπερτογάν, που δείχνει να μην καταλαβαίνει από αποσυστάσει, κρατούν σε εγρήγορση την Αθήνα που προετοιμάζεται για πανενδεχόμενο ακόμη και για εκείνο τη εισβολή του σεισμογραφικού σκάφου Orut Race στην ελληνική Φαλοκρηπίδα και ειδικότερα ανοιχτά του Καστελόριζου. Παρά το γεγονό ότι η ελληνική κυβέρνηση κρατά χαμηλού τόνου, έχει ήδη δώσει εντολέ στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για την εκπώνηση σχεδίου δράση. ...σε τέτοιο ενδεχόμενο. Το σχέδιο ονομάζεται «Ελερναία Ήδρα» όπως αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα «Τα Νέα». Όπω υπογραμμίζουν πηγέ με γνώση των στρατιωτικών θεμάτων που παρικούν στο Μέγαρο Μαξίμου, οι σχεδιασμοί τη ελληνική πλευρά ποικίλουν τόσο σε σενάρια όσο και σε διαβαθμίσει, τα οποία συνδέονται άμεσα με τον χαρακτήρα τη ενδεχόμενη τουρκική πρόκληση. Τα μέτρα που σχεδιάζονται ξεκινούν από μια ήπια πρόκληση και φτάνουν έω και το ακραίο σενάριο τη προσπάθεια εγκατάσταση ενό τουρκικού πλωτού γεωτρύπανου σε ελληνικά νερά σχέδια άκρως απόρριτα, τα οποία επανεξετάζονται και αναδιαμορφώνονται με το πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία να θεωρούνται ωστόσο ότι θα έχουν τον πρώτο λόγο εάν φτάσουμε σε σημείο ανάγκης. Ξεκάθαρο, καθίσταται εξάλλου και ο λόγο για τον οποίο μία εκ των πρώτων ενεργειών του Κυριάκου Μητσοτάκη ω Πρωθυπουργό ήταν η θέσπιση Συμβούλου Εθνική Ασφάλεια αλλά και η σύσταση Διεύθυνση Αμυντική Διπλωματία στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο αναμένεται να απασχολήσει και την Βουλή. Των Ελλήνων, όπου θα συγκληθούν ειδικέ συνεδριάσει και κλεισμένων των θηρών, στι οποίε ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δέντια και ο Υπουργό Εθνική Άμυνα Νίκο Παναγιοτόπουλο θα κληθούν να ενημερώσουν το σώμα διεξοδικά.